επίσημη κυβέρνηση να συμπεριφερθεί στην λίστα του FBI των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και εκεί έσπασε. Οι Αμερικανοί τη χαρακτήρισαν στην αρχή τρομοκρατική οργάνωση. Μετά αλλάξανε γνώμη τα γεράκια με τα περιστέρια. Όποιος δεν κάθεται καλά είναι τρομοκράτης. Ο Τσαλάν τρομοκράτης. Άρχισε η δίκη του Τσαλάν. Βγήκαμε στους δρόμους, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Η Τουρκία είναι δημοκρατική χώρα. Η Τσιλέρ είναι δημοκρατική χώρα. Ο Τσεβίτ είναι δημοκράτης. Η πράσινη γραμμή στην Κύπρο είναι επίσης δημοκρατικό. Εχθές είχαμε τους Αλβανούς στην εκπομπή, τους εκπροσώπους των Αλβανών να μας λένε ότι ο Τσεβίτ είναι δημοκράτης. Αλήθεια σας το λέω, είναι μεγάλος δημοκράτης. Ξέρετε γιατί κάνει εκλογές. Αλλά κάνει εκλογές στις οποίες το κουρδικό κόμμα δεν μπορεί να μετέχει. Λοιπόν, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε παράνοια. Ανοίξαμε τους ασκούς του αιώλου. Τους του έλεγα χθες πάνω στο δελτίο ειδήσεων και τον άλλον που ήταν φανατικοί. Και τον ένα από αυτούς που να μου λέει θέλω ανεξάρτητο Κόσοβο. Του λέω Χριστιανέ μου, μουρλάθηκες. Είναι ανεξαρτησία η πείνα, η δυστυχία, η προσφυγιά, η παράνοια. Ανατελεία. Αυτός είναι ο ελληνικός Γολγοθάς. Το πνεύμα του ακατόρθωτου. Επειδή αναφέρθηκες στις διαφορές και μίλησες για την ηρεμία σε σχέση με τον φανατισμό και για τα απίστευτα, ανιστόρυτα πράγματα που ακούγονται από κάποιες πλευρές, εγώ έχω ένα απόσπασμα μιας συνομιλίας, δεν θα έλεγα κόντρας, που είχε ο Ντράγκαν ο Τζόρτζεβιτς με τον κύριο Κώστα Γαζέλη, σύμβουλο της Αλβανικής Πρεσβείας στην εκπομπή του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου. Και έχω κόψει ακριβώς εκείνο το απόσπασμα που έχω την αίσθηση ο Ντράγκαν απαντά στον κύριο Καζέλη, το σύμβουλο της Αλβανικής Πρεσβείας, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με το πρόσωπο. Και θέλω να το δούμε αυτό. Ξέρετε τα περιεχόμενα της συμφωνίας. Ξέρω, αυτό που λέει ότι μετά από 3 χρόνια δημοψήφισμα μόνο στο Κωσυφοπαίδιο, όχι σε όλη την επικράτεια της Σερβίας, αλλά μόνο στο Κωσυφοπαίδιο, να αποφασιστεί το καθεστώς. Δηλαδή, εν πράκτος, να αλλάξουν τα σύνορα. Ποιος το έχει πει αυτό? Θα με διαβεβαιώσετε αυτή τη στιγμή ότι οι Αλβανοί του Κωσυφοπεδίου θα ψηφίσουν υπέρ το να μείνει το Κωσυφοπέδιο στη Σερβία. Υποτίθεται, αλλά δεν το έχει πει κανένας. Ούτε η Αλβανία, ούτε η διεθνής κοινότητα δεν το έχει πει. Να γυρίσω στην προηγούμενη ερώτηση και με συγχωρείτε κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είναι πολύ απλή. Εφόσον όμως επικαλείστε την αδυναμία να διαφυλάξετε τα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας, γιατί η επίσημη Αλβανία, εφόσον είστε επίσημος Αλβανός αντιπρόσωπος εδώ, δεν ζήτησε από τον ΝΑΤΟ να έρθει στην Αλβανία να διαφυλάξει αυτά τα σύνορα, εφόσον η Αλβανία μόνη της δεν μπορεί να τα διαφυλάξει? Στην Αλβανία, τι θα κάνει στην Αλβανία? Στην Αλβανία. Διαφυλάξει τα σύνορα που επικαλείστε και ο ίδιος ναι, δεν μπορείτε να τα διαφυλάξετε. Όμως, το ΝΑΤΟ στο Κόσοβο πάνει επειδή στη Σερβία τρομοκρατεί τους Κοσοβάρους. Μήπως τρομοκρατούν κάποιοι άλλοι το δεν Κόσοβο? Δεν πάνει το ΝΑΤΟ στο Κόσοβο. Δεν πάνει το ΝΑΤΟ στο Κόσοβο για να διαφυλάξει τα σύνορα του Κόσοβο ή της Σερβίας. Πάνει για να προστατεύσει και να εφαρμοθεί η ειρήνη, η συμφωνία, η ειρηνική συμφωνία. Γι' αυτό πάνε. Για ειρηνική συμφωνία. Πάλι θα γυρνάτε στις γύρους, με συγχωρείτε. Όχι δηλαδή. Στις γύρους. Εγώ σου δίνω απειλή απάντηση. Η ειρηνική συμφωνία η οποία προβλέπει απόσχηση μετά, όχι τώρα, αλλά σε 3 χρόνια. Εγώ σου δίνω απειλή απάντηση. Μου φαίνεται, θέλετε να καταλάβετε. Με συγχωρείτε, θα ήθελα να μην προσβάλλετε την νοημοσύνη μου, έτσι. Πώς. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά μάλλον γυρνάμε στους κύκλους. Τι να πω εγώ τώρα και τι να πει και ο Ντράγκαν. Μου επιτρέπετε κάτι να σας διαβάσω, θα σας πάρω 10 δεύτερα, 15. Ο ελληνικός Γολγοθάς, που είναι και βαλκανικός Γολγοθάς, σχεδιασμένος από φραγκολεβαντίνους σαράφιδες και εκτελούμενος από ανιστόρητους εξουσιολάγνους, είτε στη Ουάσιγκτον είτε δι' αυτή στην Άγκυρα, με την κυριαρχή σας ακοτζαμπάσικη ψευδοαστική ελληνική ολιγαρχία της ξένης παιδείας και του ληστρικού πλούτου, φτάνει πλέον στην τραγική του κορύφωση, την πλήρη ανατροπή του πνεύματος του 21. Με διαδικασίες δήθεν διπλωματικώς ορθές, με ανίερες συμμαχίες, με ψευδοστόχους όπως η ΟΝΕ, με οικονομικά και ηθικά περιχαρακώματα βαφτισμένα για την περίσταση σύνορα Σέγγεν, με βαφτίσια και αναβαπτίσεις που καταλήγουν σε ιδεολογήματα όπως το κόμμα του χρηματιστηρίου ή την τρομοκρατία, ικανά να παραλύσουν τον πολίτη καταναλωτή, η πολιτισμένη βαρβαρότητα του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού έχει μόνο ένα στόχο. Να καταπνίξει κάθε αντίσταση που δεν ενδύεται πρόσχημα ειρήνης προς υπεράσπιση μόνο των δικών της συμφερόντων.
είναι αφορήτως επικίνδυνο να καταστεί ευρέως γνωστό ότι ο ξεσηκωμός του 21 κόστησε 1 εκατομμύριο ζωές για να επιζήσουν 700.000 Έλληνες. Είναι κόντρα στην αντίληψη του χρηματιστηρίου. Είναι αυτό που δεν κατανοεί τώρα η Washington, ότι οι Σέρβοι, όντας και Ορθόδοξοι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να είσαι Ορθόδοξος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις την έννοια θυσία και την έννοια ελευθερία, δεν το χωράει το στενό τους, το κεφάλι, βέβαια, ότι οι Σέρβοι μπορεί να είναι 11 εκατομμύρια, θα πεθάνουν εν ψυχρό τα 10 προκειμένου να ζήσει 1 εκατομμύριο Σέρβοι. Είναι χρηματιστηριακό στο κεφάλι τους. Δεν τους μπαίνει στον Αμερικανών, των Γάλλων και των Γερμανών. Που μου κάναν και τους ψύχρεμους, Σταύρο μου. Άκουγα σήμερα, λέει, τώρα αποφάσισαν οι Γερμανοί ότι πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Μαύροι άνθρωποι δεν τα ζήσανε, δεν βάλαν την υπογραφή τους. Έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε. Πού οι προσδοκούνε δηλαδή, ότι θα κατέβουν από το Ανόβερο, από το Παρίσι, από τη Ουάσιγκτον με τις μπουλντόζες, να τους πληρώνουμε χρυσούς να υποθηκευτούν οι Σέρβοι μέχρι το λαιμό για να τους ξαναχτίσουνε. Αυτό υπολογίσανε. Λιανά, ξεχνάτε, άκου, μία τελευταία κουβέντα. Το 1821 η ελληνική κυβέρνηση δανείστηκε για να ορθοποδήσει ως κράτος καθημαγμένο 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας. Κρατουμένων των επιτοκίων και των τούτων και των κίνων, ξέρετε πόσα πήρε η ελληνική κυβέρνηση στα χέρια της, 250.000 λίρες. Λυπάμαι Κωστή μου και Σταύρο μου και Ντράγκαν και εγώ και οι γενιές οι μελούμενες, τα χρέη του 21 για την ανεξαρτησία την πληρωμένη τα πληρώνουμε σήμερα, σήμερα. Αυτά είναι τα τοκοχρεωλήσια και τα 5 εκατομμύρια που χρωστάει ο καθένας. Είμαστε θύματα των τραπεζών. Και μας ζητάνε εκτός από την τράπεζα αυτή και την τράπεζα του αίματος να δώσουμε τώρα. Σε αυτά όλα. Το πρόστος των νεκρών και των κεφαλών. Μια διευκρίνηση μόνο να δώσω. Και σε όλες αυτές τις εκπομπές που κάναμε, γυρνάμε στο 6ο αιώνα, πότε ήρθαν οι Σλάβοι και οι ιστορίες οι οποίες είναι απίστευτες. Διαφωνείς αυτό το πνεύμα. Καθόλου. Είναι τελείως απίστευτες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα στα Βαλκάνια και ταυτοχρόνως είναι πολύ μπερδεμένα. Δηλαδή, εμείς στα Βαλκάνια γίναμε εθνικά κράτη όλοι, και οι Αλβανοί και οι Σέρβοι και οι Έλληνες και οι Βούλγαροι, και μοιράσαμε τα σύνορα, τα ζωγραφίσαμε στους χάρτες μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έτσι. Βγήκαμε και από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτά είναι τα σύνορα. Όποιος μέσα από τους Βαλκανικούς πολέμους ακόμη, μέσα στα Βαλκάνια, προσπαθούσε να αλλάξει αυτά τα σύνορα, άνοιγε τους ασκούς του αιώλου και έρεε το αίμα ποτάμι. Ταυτοχρόνως όμως και ήδη δεν μάθαμε ότι είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε σε αυτό το χώρο εδώ και ότι πρέπει να συνεννοηθούμε για να μην ρέει το ποτάμι αίματος. Και ένα δευτερολεπτάκι μόνο, αυτό που είπε η Λιάνα ότι οι Σέρβοι δεν είναι τρελοί αλλά έχουν μια ιστορική συνείδηση. Ξέρετε ότι πριν το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σερβία είχε ίδιο αριθμό κατοίκων, δηλαδή πληθυσμό, όσο η Αγγλία. Μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σερβία βγήκε με 30% μειωμένο το πληθυσμό της. Με αποτέλεσμα σήμερα η Σέρβη να είναι 12 εκατομμύρια και οι Άγγλοι 50-60. Πόσο είναι. Βάζουμε μία ανατελεία εδώ. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που μιλά για την πρωτοβουλία των καλλιτεχνών, των ανθρώπων που μοιάζει να είναι μία από τις ασπίδες, τις τελευταίες που μπορούμε να διαθέσουμε απέναντι σε αυτές τις επιδρομές. Και αμέσως μετά το ρεπορτάζ θα έρθω σε ένα Σταύρο, γιατί μου έλεγες για μια ιδέα που υπάρχει, ναι, υπάρχει για να τη συζητήσουμε. Ιδέα. Πάμε να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ. Με πρόσωπα σκυθρωπά και προβληματισμένα, καλλιτέχνες και διανοούμενοι κάθισαν απέναντι από τους δημοσιογράφους. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα ένιωσαν την ανάγκη να δώσουν το παρόν. Και μετά το μουσικό συλλαλητήριο για τους Κούρδους να υψώσουν και πάλι φωνή διαμαρτυρίας. Αυτή τη φορά για τους Σέρβους που ζουν εδώ και 6 μέρες, έναν εφιάλτη δίχως τέλος. Στα τέλη του 20ου αιώνα, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός πρέπει να δείξει ότι έχει ανθρωπιά και διάθεση να βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή συντελείται το μεγαλύτερο έγκλημα του καιρού μας. Ας ξυπνήσουμε, γιατί αν είναι να πεθάνουμε, τουλάχιστον να μην πεθάνουμε στα κρεβάτια μας ή στα χρηματιστήρια. Ας πεθάνουμε, ρε παιδιά, στο δρόμο. Living for today.
Οι άνθρωποι της τέχνης ενώνουν για άλλη μια φορά τη φωνή τους και μετά το μουσικό συλλαλητήριο της 1ης Μαρτίου καλούν τον κόσμο σε καθιστική διαμαρτυρία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Κάτω από το φως των κεριών, καλλιτέχνες και διανοούμενοι ζητούν από τον ελληνικό λαό να τους ακολουθήσει σε μια σιωπηρή διαμαρτυρία. Και αυτή θα είναι μόνο η αρχή μιας σειράς εκδηλώσεων. Το επόμενο ραντεβού θα είναι την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, σε ένα αντιπολεμικό μουσικό συλλαλητήριο. Ενώ το μεσημέρι της Κυριακής, στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, στο φυλάκιο των Ευζώνων, ομάδες μουσικών θα τραγουδήσουν για την ειρήνη. Το συλλαλητήριο που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα ήταν μόνο ένας κρίκος από την αλυσίδα των εκδηλώσεων που έγιναν και θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη φορά οι άνθρωποι της τέχνης ελπίζουν ότι θα έχουν στο πλευρό τους όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα για να καταφέρουν μέσα από έναν τηλεμαραθώνιο να συγκεντρώσουν χρήματα για τους Σέρβους, όχι όπως συνέβη με τη συναυλία συμπαράσταση στον κουρδικό λαό την 1η Μαρτίου. Τότε ο Sky ήταν το μοναδικό κανάλι που την είχε μεταδώσει ζωντανά. Και μόνο κανάλι, το Sky, μισή ώρα είχε το νούμερο του λογαριασμού και μέσα σε μισή ώρα μαζεύτηκαν 34 εκατομμύρια. Η αιτία για αυτές τις ζωγραφιές ξέρουμε όλοι ποια είναι. Αφορμή στάθηκε το μάθημα της ζωγραφικής. Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ζωγράφου έστειλαν το δικό τους μήνυμα με πολύ χρώμα και λίγες λέξεις. Άρχισαν μόνο τους τα παιδιά να στείλουν στο χαρτί αυτά που έχουν αντιληφθεί όλες αυτές τις μέρες. Τα παιδιά σχολίασαν μάλιστα με το δικό τους τρόπο την κατάρριψη ενός μύθου του υπερσύγχρονου βομβαρδιστικού stealth, γράφοντας πως με πιάσατε αφού είμαι αόρατος, ενώ δεν έλειψαν και τα μηνύματα προς τον πλανητάρχη, όπως η Σερβία δεν είναι μόνικα. Έχετε συγκεντρώσει τρόφιμα. Αλλά και στα γραφεία της ελληνοσερβικής φιλίας τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Ναι. Χιλιάδες πολίτες προσφέρονται να βοηθήσουν στην προσπάθεια να σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο λαό της Σερβίας. Ανέβηκε πριν από λίγο μία ηλικιωμένη που είχε τη σύνταξή της πάρει, είχε ένα 10.000 και έδωσε τις 5.000, κράτησε τις άλλες 5 να περάσει το υπόλοιπο διάστημα μέχρι να πληρωθεί. Έχουμε ανάγκη από αίμα, έχουμε ανάγκη από φάρμακα, έχουμε ανάγκη και εμείς ήδη να σταθούμε δίπλα σε αυτό το λαό. Μέχρι τώρα στις αποθήκες της Βαλκανικής Ένωσης Φιλίας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 200 τόνοι τροφίμων, ρούχων και φαρμάκων με προορισμό τις σερβικές πόλεις που έχουν πληγεί από τα ανατοϊκά χτυπήματα. Συγκεντρώνουμε βοήθεια από όλα τα σχολεία της χώρας. Σταύρο Παράβα, σ' ακούω. Είναι για μία ακόμη φορά που οι άνθρωποι της τέχνης μπαίνουν μπροστά στην πρώτη γραμμή. Και πρέπει να πω ότι τον τελευταίο καιρό αυτό το δείγμα γραφής μοιάζει να μεγαλώνει. Μοιάζει να το παίρνουν πολύ προσωπικά οι άνθρωποι. Σίγουρα, και αν δεν είχα παράσταση σήμερα θα βρισκόμουν και εγώ εκεί. Αλλά εγώ θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, μια ιδέα έτσι. Mm-hmm. Επειδή όλο αυτό το πράγμα χτυπάει και τις ορθόδοξες χώρες και λέγεται πολύ αυτό, κάποια στιγμή όταν τα πράγματα ηρεμήσουν κατά κάποιο τρόπο στη Ιουγκοσλαβία, να οργανωθεί από εδώ, από την Ελλάδα, ένα κομβόι χριστιανοσύνης ή ορθοδοξίας, πώς μπορούμε να το ονομάσουμε, και παρακαλώ και τη Λιάνα εδώ που είναι να τα ακούσει και να μου πει τη γνώμη της. Εν συνεχεία να γίνει ένα κομβόι χριστιανοσύνης που θα φτάσουμε στο Βελιγράδι με κάποια φάρμακα, με προσφορές του κόσμου, με όλα αυτά, με μια εικόνα στο χέρι και με μια ελληνική σημαία, και αν είναι δυνατόν να υπάρχουν και ιεράρχες πρωτοστατούντος του Αρχιεπισκόπου, και γιατί όχι και μια έκκληση προς την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους να βγάλουν την εικόνα του Άξιον Εστί, πάρα πολύ δύσκολα βγαίνει από το όρος, το ξέρουμε αυτό, να φτάσουμε στο Βελιγράδι, να γίνει μια συναυλία από μέρους των Σέρβων με δικό τους υλικό εννοώ της συναυλίας, και επιπρόσθετα θα ήθελα έτσι από εδώ να στείλω μια έκκληση, πρόσκληση προς 3-4 αντιπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού, όπως είναι ο Νταλάρας, η Γαλάνη, η Αλεξίου, ο Μητροπάνος, και να φτάσουμε και να δείξουμε κι εμείς τη συμπαράστασή μας με αυτούς τους 4 τραγουδιστές από την Ελλάδα, αλλά να είναι δική τους η συναυλία με δικό τους υλικό. Mm-hmm.
Είναι μια πολιτιστική εισβολή, ειρήνης, πραγματικής ειρήνης. Γιατί... Και να φτάσουμε με σημαίες, με εικόνες, με τον κλήρο από τη στιγμή που σκοτώνουν ομόθρησκούς μας. Κύριε Γκλετζάκο, να έχουμε σύνδεση με το Σύνταγμα για τα τελευταία δευτερόλεπτα, να ακούσω τη γνώμη της Λιάνας Κανέλη και του Ντράγκαν του Τζόρτζεβιτς, την πρόταση Λιάνα, του... Λιάνα, πώς το άκουσες. Τη βρίσκω πολύ ωραία την πρόταση, αλλά τη βρίσκω εκοφαντική αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα σας θυμίσω μόνο μια κουβέντα. Σκεφτείτε τη σιωπή ενός λαμπρού ιεράρχη και ενός λαμπρού χριστιανού. Που είναι η μεγαλύτερη του προσφορά αυτή τη στιγμή του σεβασμιωτάτου Αλβανίας. Σίγουρα αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα. Προσέξτε πόσο αναγκαστικά σιωπηλός είναι. Ναι. Είναι δείγμα μιας κατάστασης. Τα μοναστήρια βομβαρδίζονται αυτή τη στιγμή. Χτυπιούνται στη ρίζα τους. Ο Πάπας έστειλε νούντσιο στη Μόσχα. Το παιχνίδι που παίζεται έχει πάρα πολλές μορφές στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι θα μας σώσουν δύο πράγματα. Να την κάνουμε τη συνευλία. Ξέρετε που θα την κάνουμε, πάνω σε ερείπια θα την κάνουμε. Ναι, το ξέρω αυτό είναι. Λοιπόν, θα την κάνουμε πάνω σε ερείπια. Εγώ θα προτιμούσα να κάνουμε διακοπές χτίζοντας. Και αυτό. Στη Σερβία. Και αυτό. Χτίζοντας εθελοντικά. Σίγουρα. Γιατί θα χρειαστεί να ξαναχτίσουμε. Θα ήθελα να μπορώ να μεταφράσω αυτό. Αν μπορεί να κάνει ένα zoom η κάμερα. Αυτή είναι η δουλειά παιδιού 23 χρονών. Οι μουσικές, τα τραγούδια. Η ιστορία, αυτό λέγαμε πριν, το έβλεπε. Δεν έχει. Είναι ο μοναδικός τρόπος να χτυπήσουμε τα Ράμπο, τα γελονονίν τζάκια. Με καταλαβαίνετε, δεν έχω άλλο τρόπο, δεν μπορώ. Αυτά είναι τα όπλα τα δικά μας. Εγώ δεν έχω βόμβες, αυτά έχω. Έχω έναν Παπαφλέσσα, έχω έναν πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό που γράφει πίσω, ένα πιτσιρικά 23 χρονών που έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Ειλικρινά σας το λέω, μια πιτσιρικά 22 χρονών που έχει κάνει αυτό. Για τα παιδιά του. Αυτά είναι σπουδαία όπλα, Λιάνα. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Έχουν μείνει 5 δευτερόλεπτα κυριολεκτικά. Απλούστατα, κάθε μία μορφή βοήθειας, για κάθε μία μορφή βοήθειας οι Σέρβοι θα είναι ευγνώμονες όλοι στο σύνολό τους. Βέβαια, πρώτιστα είναι τώρα και το γνωρίζω πάλι από τις σοβαρές πηγές, είναι τα φάρμακα, αίμα και ξηρά τροφή. Και με δηλαδή αυτή την έκκληση, την οποία σωστά επιλέγεις για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, Ντράγκαν, θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη δική μου τη φωνή, να πω κυρίες και κύριοι ότι σε όλους μας περισσεύει κάτι να προσφέρουμε σε αυτό το δοκιμαζόμενο σερβικό λαό. Να ευχαριστήσω τη Λιάνα την Κανέλη, τον Ντράγκαν, τον Τζόρτζεβιτς από το στούντιο Συντάγματος, τον Σταύρο τον Παράβα που ήταν εδώ στο στούντιο του Ρέντι. Να ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι που για 45 λεπτά ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρωινές διαδρομές, αύριο στις 9 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά και προσέχετε στους δρόμους.